Ανδρέα, κάνατε το παιχνίδι ντέρμπι με υπομονή και επιμονή. Το ότι χάθηκε σε ένα σούτ θα μπορούσε να έχει κερδιστεί κιόλας, έτσι. Σίγουρα, αλλά πριν από αυτό το σούτ έχουν προηγηθεί πάρα πολλά. Λάθη στην άμυνα. Στο πρώτο ημίχρονο δεχτήκαμε κοντά στους 60 πόντους που για μας είναι κάτι πρωτόγνωρο αυτό, γιατί το κλειδί στα τελευταία παιχνίδια ήταν η άμυνά μας. Ήταν ένα πολύ κακό παιχνίδι από πλευράς μας αμυντικά και επιθετικά. Δεν είχαμε καθόλου ποικιλία στην επίθεση μας, εκτός στα τελευταία λεπτά που γυρίσαμε το παιχνίδι. Τι να πω, το Λαύριο κέρδισε αυτό το παιχνίδι, το άξιζε να το κερδίσει αυτό το παιχνίδι, ήταν πολύ καλύτερο από εμάς και παίξαμε πιο ποιοτικό μπάσκετ. Πάντως ήταν και ένα παιχνίδι ρυθμού, δηλαδή πήγατε σε πολύ ψηλό ρυθμό και οι δύο ομάδες. Είχε πολύ τρέξιμο, είχε ευνηδιασμούς. Περιμένατε ότι το Λαύριο θα τρέξει και ότι θα βγάλει αυτή την ενέργεια, έτσι, τους ξέρετε. Είναι η ταυτότητα της ομάδας αυτής. Τρέχει, έχει βγάζει πάρα πολύ ενέργεια μέσα στο παρκέ. Προσπαθεί να εκδηλώσει επιθέσεις γύρω στα 7-8 δευτερόλεπτα. Με θυμάμαι δύο φάσεις οι οποίες βάλαμε καλάθι και φάγαμε κατευθείαν καλάθι μετά, μέσα σε 2 δευτερόλεπτα. Οπότε πιστεύω και η δικιά μας ταυτότητα είναι αυτή. Αλλά αυτό ήθελα να ρωτήσω, ότι έχετε παραπλήσια ταυτότητα σε επίπεδο ρυθμού και ταχύτητας. Λοιπόν, και να κλείσω, κάνατε 6 νίκες ως τώρα. Φαίνεται ότι μπορεί να είχατε και την 7η σήμερα. Δηλαδή ήταν θέμα ενός σουτ, όπως αποδείχθηκε. Άρα πολύ σύντομα θα έχετε ξεμπερδέψει με αυτή την ιστορία των νικών που χρειάζεται ο Ιωνικός, έτσι. Έτσι είναι, ναι. Έχετε τις ευκαιρίες μπροστά σας, νομίζω, για να τελειώσετε πολύ πιο σύντομα. Έχουμε την υπόθεση σωτηρία, να το πω έτσι αλλιώς. Ναι, έχουμε πολλές ευκαιρίες. Εντάξει, τώρα παίζουμε τον Παναθηναϊκό. Ξέρουμε όλη τη δυναμικότητα της ομάδας, δεν χρειάζεται να αναλύσω κάτι γι' αυτό. Αλλά τα επόμενα παιχνίδια που έρχονται είναι στόχος να πάμε συγκεντρωμένοι, να κερδίσουμε ώστε να εξασφαλίσουμε την κατηγορία, και γιατί όχι να μπούμε και στα πλέι-οφ. Το ευχόμαστε. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ.